Θα καλημερίσω τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Ταβερναράκη, τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλειράκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα έχουμε. Επίσης, υπάρχουν 2-3 θεματάκια για τα οποία νομίζω ότι πρέπει να πούμε 2 πράγματα παραπάνω για την ενημέρωση του κόσμου. Ένα από εκείνα τα θέματα τα οποία αυτή την ώρα έχει προκαλέσει αναστάτωση είναι το τι θα γίνει με τις δηλώσεις της κατά παρέκκληση δόμησης στα μικρά ακίνητα κάτω των 4 στρεμμάτων. Αυτό το οποίο ζητούσατε εσείς ως τεχνικό επιμελητηρίο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, αλλά συνολικότερα τα περιφερειακά νησιωτικά επιμελητηρία, ήταν να δοθεί μια παράταση στην προθεσμία, δηλαδή πάνω από τις 9 του Δεκέμβρη ως αρχικά είχε υποθεί και γνωρίζαμε, και από την άλλη φαίνεται ότι έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων. Για δώστε μας τα όλα αυτά αναλυτικά για να ξέρει ο κόσμος τι θα κάνει. Να σας δώσω την εικόνα. Καταρχήν να πω ότι ο 4759 του 20 πριν από 2 χρόνια και στα πλαίσια μέσα της διαβούλευσης έθετε τα επόμενα 2 χρόνια, δηλαδή σε 9-12 που είναι και η ημερομηνία την οποία όλοι γνωρίζουμε πλέον, ότι καταργείται εκτός σχεδίου δόμησης τα οικόπεδα κατά παρέκκληση άδεια οικοδομήσιμα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα κάτω των 4 στρεμμάτων. Δεν μιλάμε προφανώς για την κατάσταση εκτός σχεδίου δόμησης στα άνω των 4 στρεμμάτων ή στις μεγάλες επενδύσεις, στους συνεταιρισμούς των 50 στρεμμάτων κλπ. Αυτό όμως ιδιαίτερα, όπως είπατε, και την επιστολή την οποία αναλάβαμε σαν πρωτοβουλία πριν από 15 μέρες περίπου που κάναμε όλοι οι νησιωτικές περιοχές που έχουμε, και το ιδιαίτερο πρόβλημα του κατακαιρματισμού της ιδιοκτησίας, όπου υπάρχουν πολλές μικρές ιδιοκτησίες, γι' αυτό και η κινητοποίηση των νησιωτικών περιοχών. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Ταγαρά, που είναι ο αρμόδιος υπουργός, αλλά και τον κύριο Παπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, όπου πήρε σε συνάντηση προσωπική που είχαμε και εδώ στην Κρήτη που μας είχε επισκεφθεί, και του καταθέσαμε αυτή την επιστολή και του ζητήσαμε να δοθεί αυτή η παράταση των 2 ετών με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Είναι μια σημαντική παράταση 2 ετών από σήμερα. Δεν άκουσα. Παράταση 2 ετών από σήμερα, αρχής γενομένης από σήμερα. Μετά. Αυτό είχαμε ζητήσει, αλλά δεν ήταν τα 2 χρόνια. Η εκτός σχεδίου δόμησης, η οποία καταργείται, καταρχήν να πω ότι το τεχνικό μελητήριο έτσι κι αλλιώς ήμασταν κατά της ανεξέλεκτης δόμησης και κατά της εκτός σχεδίου δόμησης, έτσι όπως είχε μπει στη χώρα. Έτσι. Ήταν κάτι το οποίο είναι μια ελληνική εφεύρεση, δεν ισχύει πουθενά σε ολόκληρο τον κόσμο. Παντού υπάρχουν οικιστικοί χώροι, οι οποίοι είναι προφανώς οργανωμένοι, και αυτό ζητάμε, να έχουμε οργανωμένη δόμηση. Οργανωμένη οικιστική δόμηση, η οποία θα έχει προφανώς αντίστοιχα αντικειμενικά έργα, θα έχει τις αντίστοιχες υποδομές ΟΚΟ, οργανισμών κοινής ωφέλειας, αποχετεύσεις, να μην έχουμε τους βόθρους που γνωστούς που έχουμε σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου δόμηση, που με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, να έχουμε τα αντικειμενικά έργα τα αντίστοιχα, για να μην έχουμε τα φαινόμενα τα οποία ζήσαμε και τις προηγούμενες μέρες και εδώ στο νησί μας. Άρα όλο αυτό, όλη αυτή λοιπόν η προσπάθεια μας έδωσε και σύμφωνος όσον αφορά την πορεία την οποία θα είχε. Αυτό όμως που κάνει τώρα η κυβέρνηση είναι ο ξαφνικός θάνατος κάποιας περιουσίας, η οποία θα δημιουργήσει τον περιουσιακό των πολιτών, και συζητάμε για πάνω από 500.000 ιδιοκτησίες σε ολόκληρη τη χώρα, που θα δημιουργήσει προβλήματα στην κτηματαγορά, θα δημιουργήσει μια απαξίωση της ιδιοκτησίας χωρίς να έχει υποκατασταθεί αυτή η γη, καταργώντας λοιπόν ένα κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να καλύψει οικιστικές ανάγκες, χωρίς να έχει υποκαταστήσει με τους υποδοχείς αυτούς τους οικιστικούς, που έτσι κι αλλιώς έθετε ως προϋπόθεση το ίδιο το νομοσχέδιο. Γιατί λέτε, κύριε Ταβερναράκη, μισό λεπτό. Γιατί μιλάτε για τον ξαφνικό θάνατο? Στις αρχές του Γενάρη, αυτές τους διαγωνισμούς τους κάνει το τεχνικό μελητήριο.
Οπότε θα έχουμε αναδόχους και μέχρι το 2025 θα είναι ολοκληρωμένα και τα 300. Άρα αυτό το διάστημα θα μπορούσε να ήταν ένα μεταβατικό διάστημα χωρίς νέες παρατάσεις, χωρίς περίεργα πράγματα, έτσι που συνήθως γίνεται σε αυτή τη χώρα. Και μάλιστα λέγαμε ότι όπου ολοκληρώνεται το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο να καταργήσει τα διατάξει. Κύριε Ταβερναράκη, μισό λεπτό. Είπατε πριν από λίγο το εξής. Μισό λεπτό. Να δώσω έτσι και την εικόνα. Μισό λεπτό. Γιατί δεν με ακούτε, κάτι δεν πάει καλά. Δεν σας ακούω πολύ καλά. Ναι. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Είπατε πριν από λίγο. Δεν ξέρω γιατί επιλέγει τον ξαφνικό θάνατο αυτών των ιδιοκτησιών. Πώς ακριβώς το είπατε? Ακριβώς έτσι το είπα. Ναι. Γιατί μιλάτε για ξαφνικό θάνατο και γιατί πιστεύετε εσείς, εκτιμάτε εσείς, γιατί με σενάρια και υποθέσεις μιλάμε, εκτός αν έχετε κάποιο στοιχείο παραπάνω. Γιατί κάνετε λόγο για ξαφνικό θάνατο αυτών των ιδιοκτησιών, ποιο θα είναι το κέρδος? Δεν ξέρω ποιος κερδίζει, από αυτό δεν μπορώ να υποθέσω, δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις. Αυτό που ξέρω είναι το γεγονός, το οποίο θα δημιουργήσει την αναστάτωση της αγοράς και το χάσιμο των ιδιοκτησιών αυτών των ανθρώπων. Τώρα, ποιοι θα κερδίσουν από αυτό, δεν μπορώ να είμαι μάντης, θα το δείξει το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Αλλά η πολιτεία, σας ξαναλέω και επαναλαμβάνω ότι επειδή είχαμε συμφωνήσει στην αντικατάσταση αυτής της γης που θα χαθεί, που θα υποδέχεται τις οικιστικές ανάγκες του κόσμου, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια είναι μια τομή για τη χώρα, έτσι κι αλλιώς, και πρέπει να το πούμε και να το λέμε αυτό, η οποία θα δώσει μια οργανωμένη δόμηση, η οποία πραγματικά θα έχει την ποιότητα ζωής που απαιτεί ο πολίτης. Μόνο που ξέρετε, κύριε Ταβερναράκη, και όλο αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ εύκολο να σε βάλει σε ένα τρυπάκι που είναι και περίεργο, γιατί η πολιτεία διαχρονικά μέχρι σήμερα όλα αυτά δεν τα έχει κάνει έτσι όπως έπρεπε να τα έχει κάνει και αποφάσισε μέσα σε κρίσεις να κάνει τους ιδιοκτήτες γης, τους ιδιοκτήτες ακινήτων, πραγματικά να βλαστημάνε την ώρα που είναι ιδιοκτήτες, αλλά μέσα σε περιόδους κρίσεως. Αυτό είναι αλήθεια, ότι δεν συνεκτιμούνται οι συνθήκες που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και αυτό πολλές φορές βρίσκουμε, παρόλο που φωνάζουμε γι' αυτό και για πολλά θέματα, κυρία Γεράκη, δυστυχώς έχουμε τα αυτιά είναι κλειστά και δεν μας ακούνε. Το ίδιο συμβαίνει για όλα τα θέματα τα οποία χειριζόμαστε, τουλάχιστον και εμείς που ζει και ο κόσμος, από το κτηματολόγιο, από τα δασαρχεία, από όπου μπορείς να φανταστείς, όπου καλείται συνέχεια ο πολίτης μέσα σε μια περίοδο κρίσης, είτε να διασφαλίσει την περιουσία του, είτε να πληρώνει παράβολα, να πληρώνει μηχανικούς για να κατοχυρώσει την ιδιοκτησία του, να προχωράει σε δικαστικές αποφάσεις για να κατοχυρώσει την ιδιοκτησία του που δεν έχει συμβόλαια. Κάτι το οποίο συμβαίνει παντού σε ολόκληρη την Κρήτη. Όλος αυτός ο δικαιώνας δυστυχώς σε μια περίοδο κρίσης έχει κληθεί αυτή τη... Να γίνουν όλα μαζεμένα. Γιατί σωστά το λέτε. Όλα αυτά πρέπει να είναι τακτοποιημένα. Σε όλα αυτά τα οποία λέμε πρέπει να υπάρχει μια τάξη για τον καθένα από εμάς, τι έχει και τι δεν έχει. Αλλά ο τρόπος που έχει διαχειριστεί διαχρονικά, το επαναλαμβάνω, γιατί κάποιος μπορεί να πει κοιτάξτε δεν είναι σημερινό, είναι χθεσινό. Όχι, είναι και χθεσινό, είναι και παραπροχθέσινο. Είναι διαχρονικό το θέμα. Πραγματικά είναι η καλή αγελάδα ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος συνεχώς αρμέγεται για τον οποιοδήποτε λόγο. Η τάξη είναι τάξη και είναι σωστή και έτσι πρέπει να γίνει, αλλά δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τη μία την τάξη και να λες τα θέλω όλα αυτά και μαζεμένα όταν ο κόσμος δεν έχει μέσα σε κρίσεις να φάει, και από την άλλη να λες και να δίνεις και να κάνεις ανοίγματα για καθαρά ψυχοθυρικούς λόγους. Μεταξύ μας δεν κάνει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να πω. Οι αλήθειες αυτές είναι, στο διαχρονικό του. Αυτές είναι. Δεν θέλω να πω. Απλά να συμπληρώσω σε αυτό το θέμα και μάλιστα σε αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι όντως η πλατφόρμα, έτσι κι αλλιώς το είχαμε πει από την αρχή, η πλατφόρμα της ΤΟΗ Άδειες είχε έτσι κι αλλιώς θέμα στο να δεχτεί την εγκύκλιο που έβγαλε το Υπουργείο τελευταία στιγμή με τις δύο διεξόδους που έδινε στους ιδιοκτήτες μέχρι τις 9-12, εάν και εφόσον θέλουν να κατοχυρώσουν και έχουν τη δυνατότητα και την οικονομική σε σχέση με αυτά που είπαμε, μέσα σε ένα χρόνο να εκδώσουν οικοδομική άδεια.
Έχω τη δυνατότητα από τη μία με ένα τοπογραφικό και ένα συμβόλαιο να κάνω μία αίτηση στην οποία ηλεκτρονικά δεν ήταν έτοιμο το σύστημα, φτιάχτηκε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο για να δεχτεί από τους συναδέλφους μηχανικούς την αίτηση και να υπάρχει το κουτάκι αυτό το εκτός σχεδίου. Είναι απαραίτητο να υπάρχει το τοπογραφικό που ξέρετε ότι είναι ανοιχτό το σύστημα και μπορεί μέχρι τη 9-12 του κάποιος συνάδελφος, κάποιος ιδιοκτήτης να πάει σε κάποιον συνάδελφο με το τοπογραφικό του και το συμβολαιό του να του κάνει την αντίστοιχη. Ωραία. Αίτηση. Μισό λεπτό να διευκρινίσουμε κάτι. Είναι απαραίτητο οπωσδήποτε να υπάρχει το τοπογραφικό ή μπορεί να υποβάλει την αίτηση να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου γιατί είναι στενές ημερομηνίες? Ρωτούσα την προηγούμενη εβδομάδα γιατί υπάρχει κόσμος που ρωτάει με κύριε Ταβερναράκη. Ακόμα και το νομικό σύμβουλο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, τον κύριο Αράπογλου, και του έλεγα, ρωτάει ο κόσμος το εξής. Εάν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά πάει ας πούμε σε 2 μέρες, σε 3 μέρες, σε 5 μέρες, να υπάρχει μια καθυστέρηση, δεν γίνεται έτσι εύκολα ένα τοπογραφικό. Να καταθέσει και το τοπογραφικό είναι καλυμμένος ή πρέπει να είναι και τα δύο μαζί? Νομίζω ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η αίτηση χωρίς αυτό. Δεν μπορώ να σας το πω 100% σίγουρα γιατί δεν το έχω κάνει. Θα το μάθω σήμερα τις επόμενες μέρες, αλλά νομίζω ότι συνήθως εάν δεν περάσουν τουλάχιστον τα δικαιολογητικά μέσα δεν μπορεί να προχωρήσει η αίτηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πας με το τοπογραφικό σου. Βέβαια κάποιοι βάζουν διάφορα πράγματα που δεν είναι αποδεκτά, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να πω σε αυτό το τυπάκι. Ωραία. Το συμβόλαιο πρέπει να είναι το συμβόλαιο, διότι μπαίνουν σε PDF αρχεία μέσα, και το τοπογραφικό πρέπει να είναι τοπογραφικό σε 6-87. Άρα αλλιώς θα απορριφθεί η αίτηση. Έτσι, αν δηλαδή την κλείσει την αίτηση και την προχωρήσει, δεν θα μπορέσει να βάλει με τα πράγματα μέσα. Ωραία, λοιπόν, πας με αυτά τα τρία δεδομένα. Ισχύει αυτό σε όλες τις πλατφόρμες. Ωραία. Λοιπόν, αίτηση, τοπογραφικό συμβόλαιο, έτσι ώστε να μπορέσεις να το προχωρήσεις. Για όρους όρων δόμησης. Ωραία. Βέβαια ισχύει και για προέγκριση οικοδομικής άδειας, το οποίο βέβαια χρειάζεται και άλλα δικαιολογητικά και αυτό πρέπει να είναι πιο προετοιμασμένο ο ιδιοκτήτης και το ακίνητο, δηλαδή να έχει πάρει τις αντίστοιχες εγκρίσεις, τα αρχεία, αρχαιολογίες κλπ. Αυτό όμως, επειδή ο νόμος ο οποίος ίσχυε προϋπέθεται την έκδοση της προέγκρισης της οικοδομικής άδειας μέχρι τις 9-12 του, τώρα σου δίνει τη δυνατότητα μόνο να υποβάλει την αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογικά. Μάλιστα. Χωρίς την προέγκριση, διότι υπήρξε ο φόρτος. Ωραία, νομίζω ότι υπάρχει η διορία. Όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες να καλυφθούν μέσα από υπηρεσίες δόμησης που είναι πολυτουργούν, έχουν λίγο προσωπικό, αντιλαμβάνεται τι θα γινόταν στις υπηρεσίες δόμησης. Οπότε το αντιλήφθηκε τουλάχιστον αυτό η πολιτεία και έδωσε τουλάχιστον τη δυνατότητα μέχρι τις 9-12 του αυτές τις δύο περιπτώσεις. Ωραία. Έκδοση της άδειας με διορία ενός χρόνου, οικοδόμηση εντός 4 χρόνων. Περίπου 9 μήνες μέχρι τον 1ο του 23. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει για ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο, παρά το ότι είναι πολύ στενές αυτές οι ημερομηνίες, αλλά πάντα με ανοιχτό εκείνο το θέμα, ενδεχόμενα και τελευταία στιγμή να δώσει μια παράταση παραπάνω, αν και τεχνικά είπαμε επιμελητήρια, νησιωτικά τεχνικά επιμελητήρια σε όλη τη χώρα, ζητάτε την διετή παράταση αυτής της ημερομηνίας, έτσι ώστε να προλάβουν. Η έκδοση, ή θα σας συμπληρώσω κύριε Δηληράκη, ή τη σταδιακή κατάργηση με την έκδοση αναπεριφερειακή ενότητα, νομίζω ότι είναι σημαντική πρόταση και θα έπρεπε να συσκύψει πάνω σε αυτή τον Υπουργείο, ή την σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης όταν εκδίδονται τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια αναπεριφερειακή ενότητα. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι σαφές, τη δώσαμε ως πρόταση, την οποία νομίζω ότι ήταν και ορθή και τεκμηριωμένη, παρόλο που ο κύριος Μπακογιάννης νομίζω ότι την αποδέχτηκε, δυστυχώς δεν μπόρεσε να προχωρήσει ή τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει. Μάλιστα. Ένα δεύτερο θέμα για το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι μια επιστολή που στείλατε στον Υπουργό Περιβάλλοντος αναφορικά με την αναστολή των πρωτοκόλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών από τον Αιγιαλό. Τι είναι αυτό που ζητάτε? Σωστά. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι είναι η τέταρτη, αν όχι η πέμπτη παράταση από το 21, από το Μάρτιο του 21, όπου θα έπρεπε να τα ακίνητα τα οποία έχουν κληθεί κατεδαφιστία και έχουν οριστικά πρωτόκολλο κατεδάφισης, που αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό, έχουν κράσει από οποιαδήποτε δικαστική
διαμάχη με το δημόσιο θα μπορούσε να υπάρχει, είτε αυτά είναι φετία, είτε αυτά είναι τακτικά δικαστήρια ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν οριστικά πρωτόκολλα από τον Μάρτιο του 2021. Η περιφέρεια Κρήτης, τουλάχιστον όπως το γνωρίζω, έχει μια εργολαβία η οποία είναι άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ για την εκτέλεση αυτών των εργασιών, δηλαδή όποιων κατασκευών μπορεί να είναι, σε όποια επιχείρηση, σε όποια ή όποτε κατασκευάστηκαν εντός Αιγιαλού, ό,τι θα βρίσκονται μέσα από τη γραμμή Αιγιαλού. Αυτό δυστυχώς η πολιτεία τα τελευταία 2 χρόνια, από το 2021, δίνει συνεχείς παρατάσεις. Ναι, αλλά υπάρχει και δικαιολογία σε αυτό που κάνει. Δεν σας άκουσα. Υπάρχει, λέω, και δικαιολογία σε αυτό που κάνει. Μιλάει για την τουριστική περίοδο, μιλάει για τις δυσκολίες, μιλάει για τις κρίσεις και όλα τα σχετικά. Μισό λεπτό. Πριν ολοκληρώσετε. Πανδημία. Δεν νομίζω. Ναι. Προηγουμένως μιλούσαμε για μια παράταση ζωτική σημασία για τα ακίνητα και μάλιστα με διέξοδο. Μα σας είπα τι λένε, τίποτα άλλο. Που αν μη τι άλλο πάλι μας βάζει ερωτηματικά. Μάλιστα. Να σας πω. Για να μην πω τίποτα άλλο. Πάντως μας βάζει ερωτηματικά σε κάθε περίπτωση. Και σας είπα και για μια εργολαβία η οποία είναι σε εξέλιξη, έτσι, η οποία πιθανόν να έχει διαλυθεί και όλα, άρα έχουν χαθεί και δημόσιο χρήμα. Μάλιστα. Αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί την χειρίζεται η περιφέρεια Κρήτης. Η αποκεντρωμένη διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις καταγραφές. Νομίζω ότι βάζετε αρκετές προεκτάσεις στα ερωτηματικά μετά την επιστολή που έχετε στείλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να απαντηθούν τώρα, κύριε Ταβερναράκη, και χρήματα τα οποία χάνονται από λεφτά τα οποία έτρεχαν μέσα από αυτό, και γιατί το κάνει αυτό, και μάλιστα τους φέρνετε όλα αυτά τα παραδείγματα με τις καταστροφές οι οποίες έχουν γίνει πρόσφατα στο Μαλεβίζι, και λέτε γιατί, ρε παιδιά, να δίνονται αυτές οι συνεχείς αναβολές. Σωστά. Μάλιστα, δεν το λέμε απλά για να το λέμε. Το λέμε διότι να παρουσιαστούμε με κάποιο τρόπο αντίθετη σε κάτι. Το λέμε τεκμηριωμένα για μια φορά ακόμα, και μάλιστα το ζήσαμε στην Κρήτη με αφαίρετες κατασκευές, οι οποίες μάλιστα πιθανόν και σε αυτές τις περιοχές να υπάρχουν πρωτόκολλα με οριστικής κατεδάφισης, τα οποία δεν εκτελέστηκαν, και ίσως και αυτά να συνέβαλαν με τον τρόπο τους στα όποια, στο να πάνε στους αποδέκτες, στα όποια πλημμυρικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής ή λόγω οτιδήποτε άλλο υπήρχαν. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχουμε αντιπλημμυρικά έργα και να μην μπορούμε, ή να μην έχουμε γιατί δεν μπορούμε, ή να μην μπορούμε να κατεδαφίσουμε κτίρια τα οποία πάλι η πολιτεία λέει ότι δεν πάμε να τα κατεδαφίσουμε, παρόλο που είναι μέσα στον Αιγιαλό, είναι μέσα σε λίμνες, είναι μέσα σε ποτάμια, σε ρέμανα. Όχι. Νομίζω ότι η πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της εδώ. Μάλιστα. Και να μην δίνει παρατάσεις μέσα σε μια παράγραφο, οι οποίες δεν έχουν, τουλάχιστον στη δική μας αντίληψη, καμία σκοπιμότητα. Προεκλογική περίοδος είναι τώρα, τι θέλετε να σας πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ταβερναράκη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά, κύριε Ταβερναράκη. Καλημέρα. Πρόεδρος της δικού σας επιτροπής, του τεχνικού επιμελητηρίου, ο κύριος Ταβερναράκης.